η Μύδια στην Κόρινθο. Εκινώντας από κάτω αριστερά, ο γλύπτης απεικονίζει τις τελευταίες σκηνές της ζωής της Μύδιας στην αρχαία Κόρινθο. Στην πρώτη, που απορρίπτει τα δύο παιδιά της με τα μοιραία δώρα βλάφκης, στη δεύτερη, η πριγκίπισσα με τυλιγμένο τον καμένο μανδύα της και φλεγόμενα τα μαλλιά της, σφαδάζει με αγωνία, ενώ ο Κρέων, ο πατέρας της, στέκεται κοντά της και εμφανώς βασανίζεται από τη σκέψη ότι δεν είναι σε θέση να την βοηθήσει. Εν τω μεταξύ τα παιδιά, τρομοκρατημένα από τον όλεθρο, σπέβδουν να βρουν τη μητέρα τους. Στην τελευταία σκηνή η Μύδια είναι σε άρμα με φτερωτούς δράκους που έγκαιρα τους έχει στείλει με την πανοκλουσία ο ήλιος από μία σαρκοφάγο. Ο Πρίαμος πρώτου Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας, ένας νεαρός άνδρας, ημιανακλινόμενος σε ένα καναπέ, δίπλα σε ένα τραπέζι φορτωμένο με τροφές, κρατά στο αριστερό του χέρι ένα κομμάτι κρέας, ενώ με το δεξί του χέρι εγείρει ένα μαχαίρι ή το έχει στα χείλη του. Φαίνεται να δίνει εντολές σε ένα σκλάβο, με απόλυτη περιφρόνηση της παρουσίας του Πριάμου, ο οποίος στέκεται μπροστά του, επικεφαλής της ομάδας των σκλάβων που φέρουν μια ποικιλία από είδη δώρων. Το σώμα του Έκτορα βρίσκεται χαλαρά σε όλο το μήκος κάτω από τον καναπέ. Στο φόντο ο Αχιλλέας με ασπίδα και το γοργόνιό της. Κορινθιακό κράνος, φαρέτρα και μερικά ρούχα. Από ερυθρό σκύφους, από βούνο, 5ος αιώνας π.Χ. Η θυσία της Ιφηγένειας. Ο Διομήδης και ο Οδυσσέας και ένας έντονα γυμνασμένος γενιοφόρος άνδρας μεταφέρουν την Ιφηγένεια στο βωμό. Η Παρθένα σηκώνει τα χέρια της προς τον πατέρα της, τον Αγαμέμνονα, το πρόσωπο με πέπλο προς τα αριστερά, σε μία τελευταία έκκληση βοηθείας. Ανάμεσα σε εκείνη και τον βωμό δεσπόζει ο μάντης Κάλχας, ντυμένος με τα τελετουργικά ενδύματά του, κρατώντας στοχαστικά το μαχαίρι του θυσιαστηρίου στο υψωμένο δεξί του χέρι. Στο πυκνό σύννεφο μια νύμφη οδηγεί ένα ελάφι της Άρτεμις, του οποίου η εικόνα που πλαισιώνεται από τα κυνηγόσκυλα βρίσκεται στη στήλη δίπλα στον Αγαμέμνον. Τοιχογραφία Πομπιείας. Ο Έκτορας αποχαιρετά την Ανδρομάχη. Λόγω της έλλειψης αισθήματος αυτή η απεικόνιση είναι ανεπαρκής εικονογράφηση του διάσημου επεισοδίου στο έκτο βιβλίο της Ιλιάδας. Τα κεντρικά στοιχεία είναι βεβαίως ο Έκτορ και η Ανδρομάχη. Πίσω του, ο οδηγός του Κευριώνης συναρμολογεί ένα από τα δύο άλογα στο άρμα, ενώ παρευρίσκονται ο Πάρης και η Ελένη. Κεραμικό Χαλκιδαίων του 550 π.Χ. Ο Αχιλλέας και ο Θερσίτης. Τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά αυτής της σύνθεσης απεικονίζουν μία σκηνή από τον Αιθιώπη. Ο Αχιλλέας κλεβάζεται από το Θερσίτη γιατί άγγιξε με θλίψη τον πεσόντα Πενθεσιτλέα. Έχει βάλει το σπαθί για να αποκεφαλίσει το ακροτηριασμένο σώμα. Ο ηλικιωμένος Φίνικας, προβληματισμένος, στέκεται κοντά στον Αχιλλέα. Πάνω από τα κεφάλια τους κρέμονται διάφοροι εξοπλισμοί του πολέμου και πριν από αυτούς στο έδαφος κοντά στο σώμα του Θερσίτη είναι αρκετά ανατρεπόμενα σκεύη σε μια εμβληματική σκηνή βίας, αμφορέας 4ου αιώνα π.Χ. Ο θάνατος του Πενθεσέα. Η Αμαζόνα τραυματισμένη θανάσιμα από τον Αχιλλέα έχει πέσει στο έδαφος. Ο Οδυσσέας δεξιά και ο Διομήδης αριστερά προσπαθούν να την βοηθήσουν να σταθεί. Αλλά οι προσπάθειές τους είναι μάταιες. Το κεφάλι της γέρνει ανήμπορο προς τα εμπρός και τα χέρια της κρέμονται χαλαρά στα χέρια που το υποστηρίζουν. Από το σχεδιασμό τέμνεται μέρος ετρούτσκι που θα καθρέφτει. Ο θάνατος του Αιγίσθου. Οι προσωπικότητες αυτού του τραγικού επεισοδίου που προσδιορίζονται από τα χαραγμένα ονόματα δίπλα τους. Ο Ορέστης,
Ο νεαρός άνδρας στο κέντρο βυθίζει το σπαθί του στο σώμα του Αιγίστου και κοιτάζει πίσω μισοφοβισμένος, μισοαμυνόμενος τη μητέρα του Κλυτεμνίστρα σε ένα πίνακα στην απέναντι πλευρά του Αγγείου που προσπαθεί να αποσπάσει από τον Ταθύμβιο ένα διπλό πέλεκι με το οποίο υπερασπίζεται τον εραστή της. Η τρομοκρατημένη είναι η Χρυσόθεμης, αδελφή του Ορέστη, η οποία είναι ελάχιστα γνωστή στο θρύλο. Ερυθρός Πελίκης, 5ου αιώνα π.Χ. Ο Οδυσσέας σφάζει τους μνηστήρες. Οι ομάδες εκατέρωθεν του κεντρικού στολιδιού αποτελούν μια ενιαία σκηνή. Ο Οδυσσέας στέκεται σκυμμένος μπροστά από δύο φοβισμένες υπηρέτριες και είναι έτοιμος να τοξεύσει τους μνηστήρες. Ένας από αυτούς έχει ήδη τρυπηθεί με ένα βέλος και οι άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν πηδώντας ένα καναπέ και ένας απεγνωσμένα να αποφύγει τα βέλη με τη βοήθεια ενός ενδύματος. Ένας τρίτος μνηστήρας, ο κλαδόν στο πάτωμα, κρατά έναν πίνακα μπροστά του σαν να ήταν μία ασπίδα. Από αναπαράσταση Σκύβου, 5ου αιώνα π.Χ. Χάρον. Αυτό το σχέδιο σχεδιαγραφήθηκε με χοντρές κυτρινοπές γραμμές, γανωμένο σε λευκό φόντο. Ο Χάρον, ένας ψηλός και μάλλον αδέξιος γενιοφόρος άνδρας με αγενή όψη, βρίσκεται στην πρίμνη του σκάφους του και κοιτάζει μπροστά του μια μικρή φτερωτή ψυχή να κατεβαίνει προς αυτόν από τα δεξιά. Είναι ντυμένος με ένα σύντομο, ζωσμένο χιτώνα, χωρίς μανίκια και έχει πέτα που κρέμονται από ένα καλώδιο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Σκύβει με το αριστερό χέρι σε ένα μακρύ στήλο, το κάτω άκρο του οποίου ακουμπά στο νερό, ενώ με το δεξί του χέρι σταθεροποιεί τον εαυτό του όρθιο, κάμπτοντας προς τη μνήμη του σκάφους και πίσω υπάρχει μια συστάδα καλαμιών. Λευκή Λίκηθος, 5ου αιώνα π.Χ. Ο θάνατος του Έαντα. Αυτό το σχέδιο απεικονίζει μια ασυνήθιστη παραλλαγή της ιστορίας που αφηγείται το θάνατο του Έαντα, γιο του Τελαμόνα. Ο Αίας μελαγχολεί για την ήττα του από τον Οδυσσέα στο διαγωνισμό για τα όπλα του Αχιλλέα και προσπαθεί μάταια να αυτοκτονήσει. Η Αθηνά εμφανίζεται και του επισημαίνει πώς να βυθίσει το ψήφος του. Ετρουσκικός χάλκινος καθρέφτης 3ου αιώνα π.Χ. Ιξίων στον τροχό. Ο Ιξίων δεσμεύεται από διάφορα λουριά σε τροχό 8 ακτίνων. Κινεί τις φτερωτές του τροχού αφού αυτός ο τρόπος της αρχαϊκής τέχνης υποδηλώνει ταχεία περιστροφή. Το λουλούδι στο δεξί πόδι του Ιξίωνα χρησιμεύει μόνο για να γεμίσει το κενό ανάμεσα στις ακτίνες. Ετρουσκικό χάλκινο κάτωπτρο 3ου ή 4ου αιώνα π.Χ.